θα το κάνουν. Αλλά τώρα άστο λίγο. Εντάξει, είναι συνηθισμένες συζητήσεις μεταξύ παιχτών και προπονητών. Ειδικά σε εμάς που οι παίχτες θεωρούν ότι στο μυαλό τους είναι εύκολο και οι προπονητές είναι δύσκολο να τους πείσει να δώσουν κάτι παρακάτω. Χάινς. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Τώρα έχει μείνει ο Χάινς με τον Πάσαλιτς. Γετσεβίτσιους για τρεις. Ολυμπιακός με 2-2 τρίποτα. Από τον Άδης και τον Γετσεβίτσιους. Ξαναπερνάει πολύ γρήγορα μπροστά στο σκορ. Μετά του Παπα-Νικολάου. Καθυστερεί. Και βέβαια αυτό έχει ως συνέπεια το κλέψιμο από τον Γετσεβίτσιους. Θα πάει από τη δεξιά πλευρά τελικά. Φοβούμενο στον κόψιμο. Έχουν γίνει τώρα δύο λάθη. Ολυμπιακός τον Περπέρογλου. Γετσεβίτσιους. Μαυροϊδής. Καλά και φάουλ από τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Σωστός εφηδιασμός του Ολυμπιακού. Σωστός εφηδιασμός και ποιος εσέ ήταν η άμυνα τώρα που παίξαν στο ίδιο πιν καιρό. Γι' αυτό τώρα και ο Παρκός σταμάτησε να... 90-62, τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης Ολυμπιακός που έχει εδώ στο ΣΕΦ φέτος 2 εκατοστάρες με την Δράμα 103-67 και με την Καβάλα 113-62. Για να δούμε αν θα... 94-62, τελευταίο 1,5 λεπτό. Και στο Πειραιά, Γετσεβίτσιους για 3 από τη γωνία, μέσα! Πάντως στο χέρι του Γετσεβίτσιους το βλέπω καλά όταν σου